Ποια δεν έβαλε και γράφει. Είπα, ήθελα να πω διάφορα τα οποία. Όχι, καμία θέση μπορούμε να τα λέμε πρώτα να ζητήσουμε κάτι. Λοιπόν, καλημέρα καταρχήν σε όλου. Είχαμε μια πρόσκληση από την κυρία Γιώργοκα, η οποία κάπως μας έβγαινε καλά, μια και αυτή τη στιγμή εγώ έρχομαι από την Λάρισα, όπου χθες είχα ένα 8ωρο μάθημα στους σχολικούς συμβούλους της Θεσσαλίας. Και χαίρομαι γιατί σε αυτή τη σύναξη υπάρχουν και συνάδελφοι από την Λάρισα, που είναι και η ιδιαίτερη μου πατρίδα. Έζησα βέβαια το 10% του χρόνου σε αυτό το νομό, αλλά οι ρίζες μου είναι εκεί. Για μένα είμαι το κέντρο δικούς μου, η τάφη των γονιών μου και συνεχώς πάντοτε όταν ακούω την Λάρισα θα νιώθω μια ιδιαίτερη συνείδηση. Χαίρομαι επίσης που είμαστε εδώ από τη Θεσσαλονίκη, που είναι η πόλη που ζούμε και αγαπάμε, αλλά και από την Πιερία, που είναι ο νομός που συνδέει τους δύο νομούς, αυτόν που γεννήθηκε και αυτόν που ζω. Να ευχαριστήσω καταρχήν την Αναστασία, την κυρία Γεροφωκά, αλλά και τους συνεργάτες εδώ στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Ανατολικού Ολύμπου και τον πρώην υπεύθυνο, τον Μιχάλη Κογκαριδιά, ο οποίος όταν του ανακοίνωσα ότι θα είναι ο προϊστάμενος δεν το πίστευε. Για άλλους λόγους, καταλαβαίνετε. Νόμιζε στην πολιτική ότι το πάει, παιδιά, δεν το καταλάβατε. Νόμιζε ότι εμείς στην περιφέρεια ότι πήγαμε για να κάνουμε πολιτική. Εμείς στην περιφέρεια έχουμε αποδείξει ότι δεν μας ενδιαφέρει το κομμάτι. Για όσο διάστημα τουλάχιστον εγώ έχω αυτή την ευθύνη, δεν μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι και τα κριτήριά μας είναι αυστηρά, παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά. Γράτσια. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης γνωρίζετε ότι είναι άμεσα συνεργάτης της Περιφερειακής Διεύθυνσης, αναφέρομαι σε όλα τα κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας και όχι μόνο. Και πραγματικά επιτελούν, κατά τη γνώμη μου, ένα εξαιρετικό παιδαγωγικό έργο και μία πάρα πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι που έχετε κληθεί να υπηρετήσετε. Θέλω λοιπόν, εκτός από την κυρία Γεροφωκά, να ευχαριστήσω όλη την παιδαγωγική ομάδα για την πρωτοβουλία αυτού του σεμινάριου που μας δίνει αυτή την ευκαιρία να είμαστε όλοι εδώ και έχουμε την ευκαιρία εμείς ως Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης να σας συγχαρούμε και να σας χαρούμε. Θέλω να σας πω ότι παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον τα προγράμματα που υλοποιείτε, διακρίνοντας σε αυτά. Από τη δική μας πλευρά διακρίνουμε ότι έχετε μία πρωτοτυπία, αλλά και στην υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων μία επιστημονική μεθόδευση. Κυρίως όμως με ευχαριστεί γιατί το συνδυάζετε και βάζετε πολύ το στοιχείο της χαράς και της εφορίας ως κεντρικές παιδαγωγικές επιλογές στη δουλειά σας. Και αυτό το τελευταίο νομίζω είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο βιωματικός και ο παιχνιώδης τρόπος είναι κατά τη γνώμη μας και αποτελεσματικότερος και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προσεγγίσουμε τα παιδιά μας και να τους μεταδώσουμε πρότυπα και κυρίως αυτό που έχουν περισσότερο ανάγκη από ποτέ, στάσεις ζωής. Είναι γεγονός άλλωστε ότι τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κατέχουν κεντρική θέση στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Αυτό αποδεικνύει ότι τόσο οι παιδαγωγικές ομάδες των ΚΠΕ, όσο και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, αρκετοί από τους οποίους βρίσκεστε σήμερα εδώ, έχετε καταφέρει να κινήσετε το ενδιαφέρον των παιδιών μας προς αυτή την κατεύθυνση και έχετε πείσει και τους γονείς αλλά κυρίως τους μαθητές για την παιδαγωγική αξία και τις δυνατότητες υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι οι αντικειμενικές συνθήκες δεν είναι πάντοτε ευνοϊκές, αλλά αυτά είναι τα υλικά, αυτό μου αρέσει να λέω, και με αυτά πρέπει να κάνουμε το χαλβά. Είναι τώρα όλοι που πρέπει να αποδείξουμε την πίστη
στους στόχους που έχουμε θέσει και να τους υλοποιήσουμε με όσα μέσα διαθέτουμε. Αυτό που προανέφερα. Αυτά είναι τα μέσα που διαθέτουμε. Δεν έχει νόημα να κάνουμε μιζέρια ή οτιδήποτε, αλλά να προσυλλογούμε σε αυτό το στόχο και να τον υλοποιήσουμε. Και εδώ είναι ίσως χρήσιμο να τονίσουμε πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη συνεργασιών. Σαν ένα τέτοιο παράδειγμα, θέλω να θυμηθώ το περιεκτικό λεύκωμα δράσεων και παιδαγωγικού υλικού των ΚΠΕ που είχαμε εκδώσει κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας. Τώρα έχουμε καινούργια πρόσωπα, άσχετα αν εγώ παραμένω, να νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να το ξαναδούμε. Δηλαδή να ανανεώσουμε με τα καινούργια στοιχεία και τις καινούργιες δράσεις και ίσως να του δώσουμε και μια άλλη μορφή. Αναστασία, θα μπορούσες εσύ να αναλάβεις μια πρωτοβουλία, να συντονίσεις αυτή την προσπάθεια. Να σας θυμίσω ότι ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στην διάρκεια της προηγούμενης θητείας μου ήταν το τριήμερο περιβαλλοντικό συνέδριο στην Ουρανούπολη, που πιστεύω ότι δεν υπάρχει ούτε προηγούμενο και δεν ξέρω πότε θα ξαναμπορέσουμε να κάνουμε ένα συνέδριο σαν το συνέδριο της Ουρανούπολης. Ήταν από πολλές πλευρές απόλυτα πετυχημένο και πραγματικά παραμένει σταθερά στη μνήμη μας, όχι μόνο τη δική μας ως διοίκηση, αλλά και των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν, και θα ήταν άδικο να μην πούμε ότι αυτό το κάναμε μαζί με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, να δραστηριοποιηθεί, το οποίο ανέλαβε και τα έξοδα. Πέρυσι, ειδικότερα, η Περιφερειακή μας Διεύθυνση, πέρα από τα επιμέρους προγράμματα, με τη δική σας συνδρομή, υποστήριξε και εμείς υποστήριξαμε το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών και μαθητών για την προστασία του θερμαϊκού πόλου. Έγινε και μια ανάλογη εκδήλωση στην πόλη της Κατερίνης. Είχε συμμετάσχει το ΠΕ και στις δράσεις. Μπράβο, μπράβο. Ήταν πολύ πετυχημένη. Από ό,τι μου είπε ο κύριος Καραόγλου, εγώ εκείνη την ημέρα πήγα στην Αθήνα και δεν μπόρεσα να έρθω, αλλά πραγματικά μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι ήταν εξαιρετική δουλειά. Πραγματοποιήσαμε την περιβαλλοντική ημερίδα με το ζωγράφιο Λίκιο στην πόλη και ετοιμαζόμαστε και φέτος από 13 μέχρι 16 Μαΐου να την επαναλάβουμε Μαρτίου, συγγνώμη, ευχαριστώ, στο Ζάπιο της Κωνσταντινούπολης, αντί το ζωγράφιο. Να θυμηθούμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός, ότι εμείς ως Περιφέρεια Εκπαίδευσης επιλέξαμε τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ώστε να οργανώσουμε μαζί την υποδοχή του Οικουμενικού μας Πατριάρχη στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Σχολή, και θυμάστε τις δράσεις που κάναμε, κάτι που ο Πατριάρχης μου το μνημόνευε τις επόμενες ημέρες, διότι ευχαριστήθηκε πάρα πολύ από αυτή σας την παρουσία και συνολικά όλων των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Διοργανώσαμε το τριήμερο περιβαλλοντικό φεστιβάλ στη Δυτική Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή 1000 μαθητών και τη συμβολική δράση της δεντεροφύτευσης. Συνδιοργανώσαμε με τον Δήμο Θεσσαλονίκης το μαθητικό περιβαλλοντικό συνέδριο με τίτλο «Ερευνούμε το σχολείο μας, τη γειτονιά μας και ενεργούμε με όραμα το μέλλον». Τέλος, τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εξοικείωσή τους με τις αρχές της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο διήμερο θερινό σχολείο. Απάντησε λίγο στο Μωρινάκι, δίνω στο Θεσσαλονίκης που διοργανώσαμε μαζί με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Δυτικής Θεσσαλονίκης και τους υπευθύνους των σχολικών δραστηριοτήτων και των ΚΠΕ. Εκεί γνωρίζετε ότι υπάρχει μια εξαιρετικά δυνατή ομάδα, η οποία πραγματικά μας ευχαριστεί ιδιαίτερα με τις πρωτοβουλίες και με τις δράσεις. Ευελπιστώ ότι και με την ολοκλήρωση της φετινής σχολικής χρονιάς θα είμαστε σε θέση να απαριθμίσουμε μια σειρά από ανάλογες δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Εύχομαι
η συνέχεια της ημερίδας να είναι για σας αποτελεσματική, χρήσιμη, να επιστρέψετε με ιδέες, σκέψεις και συνεργασίες για τα σχολεία σας. Να έχετε καλή παραμονή εδώ και σύντομα να ξαναταμώσουμε σε μία άλλη από τις δράσεις που θα γίνονται στα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Μια και φιλοξενούμαστε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανατολικού Ολύμπου, να ευχαριστήσω ξανά και να κλείσω με αυτό όλη την παιδαγωγική ομάδα, με την επικεφαλής, για τη δουλειά που κάνουν και γιατί οι δράσεις τους έχουν προστιθέμενη αξία στη συνολική παρουσία της περιφέρειας εν μέσω των άλλων περιφερειών της πατρίδας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.